Στοιχεία με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αποκτούν πλέον οι αποφοιτοί του τμήματο Γεωπονία και του ΕΛΜΕΠΑ. Μέσα από ένα δυναμικό αγώνα λίγων μόλι ημερών, οι φοιτητέ έχοντα στο πλευρό του και του καθηγητέ του, ύψωσαν κραυγή διαμαρτυρία που εισακούστηκε με την ψήφιση στη Βουλή τη Σχετική Τροπολογία που ανοίγει το δρόμο τη πλήρου επαγγελματική αποκατάσταση. Η τροπολογία που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής αποτελεί δικαίωση για εμάς. Είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε. Ονομαστική αναφορά των τμήματων και εξίσωση με τα παλαιά τμήματα. Με μια πολυήμερη κατάληψη αλλεπάλληλες κινητοποίησει και παραστάσεις διαμαρτυρίας αυτός ο πραγματικός ξεσηκωμός που κορυφώθηκε ουσιαστικά μόλις τις δύο τελευταίες εβδομάδες κατάφερε να αποδώσει καρπούς. Λάθη και παραλήψει με ευθύνη τη πολιτείας και μόνο που παρέμεναν σε εκκρεμότητα για τα τμήματα γεωπονία στα πρώην ΤΕΗ διορθώθηκαν μέσα από το δυναμικό αγώνα με το Ελμεπάνα πρωτοστατή και γι' αυτό σήμερα τα χαμόγελα και η ικανοποίηση περίσευαν. Ελπίζουμε οι κινητοποιήσει που κάναμε όλοι οι συνάδελφοι ανά την Ελλάδα τι τελευταίε δύο εβδομάδε να αποτελέσουν φάρο για την νεολαία μα και κίνητρο για να μπορέσουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Δείξαμε ότι όταν ο λαό θέλει, μπορεί και θέλουμε να διαμορφώσουμε με την κοινωνία στην οποία θα ζήσουμε. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και τρία-τριάμιση χρόνια. Να αποδίδονται επαγγελματικά δικαιώματα σε φοιτητέ και απόφοιτου ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Μέχρι και χθε οι φοιτητέ γεωπονία στο ΕΛΜΕΠΑ και σε 14 ακόμη αντίστοιχα τμήματα ανα τη χώρα παρέμεναν με τα χέρια δεμένα. Παρά την πενταετή φοιτησή του, το πτυχίο του δεν ήταν εισάξιο με τα υπόλοιπα ΑΕΗ και η επαγγελματική του πορεία κυριολεκτικά στον αέρα. Όρθωσαν ανάστημα και βγήκαν νικητέ, και σήμερα πλέον μπορούν να αισθάνονται δικαίωση για την έκβαση και αισιοδοξία για το επαγγελματικό τους αύριο. Ο αγώνας μας δικαιώθηκε. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι η κατοχήρωση των δικαιωμάτων μπορεί να αποτελέσει φάρο και για επόμενες διεκδικήσεις. Σύμφωνα με τον Πρίτανη του Ελμεπά, στο ίδιο ιδιότυπο καθεστώ ομοιρία παραμένουν ωστόσο οι απόφοιτοι τριών τμήματων τη Σχολή Μηχανικών, με το αίτημα για οριστική λύση και πτυχία με αντίκρισμα να παραμένει σε κρεμότητα. Έχω αειδιάσει, θα έλεγα, με αυτές τις επιτροπές οι οποίες συνεχώς παραπέμπουν τα ζητήματα στο μέλλον και παίζουν με τις ζωές νέων ανθρώπων. Το ίδιο πρόβλημα έχουν και εκείνοι. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και για τους μηχανικούς και πιστεύουμε ότι είναι το θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει άμεσα από την ανάληψη των καθηκόντων του, τον νέο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.